Παντελάκη είναι στην, στην τέταρτη θέση με 4-6%, ποσοστό αντίστοιχο. Πόσο είναι η κυρία Παντελάκη? 4-6%. Η κυρία Παντελάκη είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στις περασμένες αυτοδιοικητικές εκλογές. Βεβαίως. Έχει προχωρήσει το ποσοστό. Εδώ όμως έχουμε πραγματικά ένα κύμα υπέρ του κυρίου Μόραλη. Ο οποίος δεν υπήρχε στις προηγούμενες δημοτικές. Είναι... στην πέμπτη θέση, μαζί με την κυρία Παντελάκη περίπου, είναι ο κύριος Κουζίλος της Χρυσής Αυγής με αντίστοιχο ποσοστό 4-6%. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι, Βουράκης, Διαβολάκης και Καλογερογιάννης, είναι στο 1-2%. Άρα λέω, πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη, έτσι. Μόλις την είδαμε, φαίνεται ότι ο κύριος Μπουτάρης προηγείται με ένα ποσοστό μεταξύ 35% και 40%, ακολουθούμενος από τον κύριο Καλαφάτη, αλλά με μεγάλη απόσταση, στο 20% περίπου, και λίγο παρακάτω ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί αν ήταν στο 42 να έπαιρνε δηλαδή και την πρώτη Κυριακή. Όχι, έχει αλλάξει. Αν ήταν στο 42, μπορεί να την είχε πάρει από την πρώτη. Όπως θέλω να παρακαλέσω να μην μιλάμε όλοι μαζί, γιατί δεν μπορούμε να μας παρακολουθήσουν καθόλου οι τηλεθεατές. Κύριε Λοβέρδο, σε πόσο να έρθω αμέσως μετά σε εσάς, αλλά έθεσε κάποια θέματα ο κύριος Βορύδης και πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Βούτσης. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι